στο 8 λεπτό. Κοιτάξτε. Και εκπληκτικά γιατρέ. Κατεβαίνει με 3-5-2 προπονητές στο Άγια. Και back half βάζει αυτό το ψηλό, τον 1-93. Ήδη στο πρώτο τρίλεπτο έχουν δημιουργηθεί φάσεις από την πλευρά του αριστερού back, του Τράιξ. Φυσικά η σχολή του Άγιαξ, η σχολή Ολλανδική, έχει δύο μέρη το ποδόσφαιρο, το αμυντικό και το επιθετικό. Στο αμυντικό είναι οι άνθρωποι να παίζουν στην τριαδρία και στο πόμα αλλακοπής. Τρώει γκολ στο δεύτερο δοκάρι με τρία στόπερ και ένα αριστερό μπασχάπ με 1-93. Δεν δικαιούται πρόκληση. Τώρα το 3-5-2 είναι σύστημα για να δημιουργήσει τα παίξει παραγωγικά. Ήδη έπρεπε να το έχει αλλάξει. Εντάξει, επειδή το εφάρμοσε ο Φανχάλ στο Μουντιάλ του 2014 με έναν Ρόμπιν ο οποίο έπαιξε σαν. Μαλάκα, γάμισε τον Φανχάλ. Τώρα αυτοί εδώ τώρα έχουν τον Τράιξ και τον Φέντερμαν. Τον Τετέ. Ναι, τον Τετέ είναι δεξιστή μπακά. Ναι, ο Φέντερμαν είναι. Ο Φέλτμαν είναι δεξιστόπερ. Δεξιστόπερ. Τι να κάνουν τώρα αυτοί. Θα ανεβούν αυτοί απάνω. Θα χτυπήσει από την πλευρά του Τράιξ και θα δημιουργήσει δεύτερο και τρίτο.